Για πάμε λοιπόν σε ένα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Βαγγέλη Λιάκο, ο οποίος εκλέγεται στην Δυτική Αττική. Καλημέρα, κύριε Λιάκο. Καλημέρα σας. Καλώς τον. Καλημέρα. Καλώς τον. Έχει γίνει μεγάλο θέμα. Είναι και ο νεαρότερος βουλευτής. Είναι και ο νεαρότερος. Είναι ένα πολύ νέος. Ακόμα καλύτερο. Ακόμα καλύτερο. Το 2019. Το 2019 είσαι ο νεαρότερος. Σωστά. Εντάξει. Μεγαλώσατε κατά 5 χρόνια. Ναι. Όλοι μας. Όλοι μας, κύριε Λιάκο. Υπήρχε ένα νέο στη Βουλή, οπότε τώρα υπάρχουν νεότεροι από μένα. Εντάξει. Σωστά. Τώρα τι γίνεται, κύριε Λιάκο. Εδώ έχουμε μια συγκεκριμένη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Εσείς πρώτα απ' όλα πώς τοποθετήσετε μπροστά σε αυτό το νομοσχέδιο, τι λέτε? Αρχικά αισθάνομαι την ανάγκη να πω και εγώ ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Φλόρο για την συνεισφορά του όλα αυτά τα χρόνια στο στράτευμα. Και όπως πολύ σωστά επισημάνατε, οφείλουμε και ένα ευχαριστώ σε όλους εκείνους τους ανθρώπους που ενδέχεται, μην προδικάζουμε αποφάσεις, να αποστρατευτούν, γιατί όντως έχουν προσφέρει πάρα πολλά στις ένοπλες δυνάμεις και στην πατρίδα ευρύτερα. Τώρα στο κομμάτι του πολυζητημένου πριν καν έρθει νομοσχεδίου, νομίζω ότι αρχικά οφείλουμε να δούμε και την τελική του μορφή. Παρ' όλα αυτά, οι κατευθύνσεις που έδωσε ο Πρωθυπουργός προχθές στη συνέντευξή του με βρίσκουν σύμφωνο. Είναι δύο θέματα τα οποία πρέπει να τα λύσουμε. Δεν αξίζει πλέον να τα κρύβουμε κάτω από το χαλί, γιατί μη γελιόμαστε. Υπάρχουν, το βιώνουν αρκετά παιδιά, ένα πρόβλημα το οποίο έχει να κάνει με τα δικαιώματά τους, το ένα σκέλος. Και το δεύτερο, η ισότητα μεταξύ γάμων, ομόφυλων ζευγαριών και ετερόφυλων. Οπότε εγώ είμαι πλήρως καλυμμένος από τις εξηγήσεις που έδωσε και ο Πρωθυπουργός και τις κατευθύνσεις μας. Τι σας ικανοποίησε περισσότερο, κύριε Λιακό? Τι σας κάλυψε περισσότερο? Δεν θα υπάρχει παρέτηση τη μητέρα, ότι δεν θα υπάρχει, θα δράξει αυτό το γονέας 1, γονέας 2? Ακριβώς το γεγονός ότι ακολουθούμε πρακτικές που ήδη το κάνουν πάρα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι δοκιμασμένες πρακτικές, και όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, δεν είναι κάποιο εργαστήριο η Ελλάδα, γιατί μην ξεχνάμε ότι όταν μιλάμε για ενήλικες και αποφάσεις ενηλίκων, υπάρχουν και οι ευθύνες αυτών. Όταν όμως μιλάμε για παιδιά, τα πράγματα γίνονται πολύ πιο ιδιαίτερα και χρειάζεται πολύ περισσότερο σεβασμό. Επομένως, και αν ένα ζευγάρι ομόφυλων, αν ένα ομόφυλο ζευγάρι που αποτελείται από δύο γυναίκες προσφύγει στο δικαστήριο, γιατί το πριν συζητούσαμε μια τέτοια εκδοχή, διεκδικώντας την νομοποίηση της παρένθετης μητέρας για τους λόγους που ισχύει και για τα ετερόφυλα ζευγάρια, και το κερδίσει. Ακριβώς. Αυτό είναι τα πράγματα τα οποία θα τα δούμε και στην τελική μορφή του νομοσχεδίου. Όμως ήταν ξεκάθαρη θέση του Πρωθυπουργού ότι δεν θα αλλάξει το κομμάτι της υπολογιστούμενης αναπαραγωγής. Θα συνεχίσει να είναι όπως είναι σήμερα. Γεγονός που δεν αφήνει περιθώριο σε αυτήν την περίπτωση την οποία. Επομένως, το ψηφίσετε εσείς, λέτε, στη Βουλή? Ναι, θα το ψηφίσουμε. Μάλιστα, είστε σαφείς. Τώρα, τη στάση των άλλων κομμάτων, πώς την αξιολογείτε, κύριε Λιάκο? Είδαμε τον κύριο Κασελάκη να λέει ναι, αλλά θα βάλει και κομματική πειθαρχία. Αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί σε κόμμα αριστερό. Και το Πασόκ να παίζει ένα πολιτικό παιχνίδι για την ώρα, να μην έχει ξεκαθαρίσει. Ακριβώς. Είναι όλα αυτά τα αποτελέσματα της κρίσης, νομίζω. Γιατί πρέπει να το δούμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Ότι έχουν πέσει μάσκες σε όλο αυτό. Εντάξει, εγώ είμαι μικρότερος, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ η ιστορία, οπότε έχω διαβάσει αρκετά. Και μάθαμε ότι ο προοδευτικός λεγόμενος χώρος έχουν προμετωπίσει τα δικαιώματα και όλο αυτό το κομμάτι. Βλέπουμε όμως ότι έχουν εγκλωβιστεί σε μια μικροπολιτική λογική ποιος θα κάνει περισσότερη, ποιος θα θέλει να τρέξει περισσότερα πράγματα, αλλά στο τέλος ημέρας εγκλωβίζονται σε ένα μικροπολιτικό παιχνίδι. Και εκεί φαίνεται ακόμα περισσότερο στο Πασόκ, το οποίο από την πρώτη στιγμή δεν κοίταξε καθόλου την ουσία του νομοσχεδίου. Και το πρώτο πράγμα που είπε ήταν ότι πώς θα δημιουργήσουμε πρόβλημα στην κυβέρνηση. Και μην γελιόμαστε, και πάρα πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είναι πάνω σε αυτή τη λογική. Χθες διάβαζα ότι ήμουν σε ένα πάνελ με τον κύριο Τσίπρα, τον Γιώργιο, και ο οποίος αυτό ακριβώς είπε, ότι αν ήταν στο χέρι του, δεν θα παίρναγε το νομοσχέδιο για να δημιουργήσει πρόβλημα. Ναι, το είπε, βέβαια, τον ακούσαμε. Ναι. Άρα το να προτάσει για πάρα πολλά χρόνια ότι είσαι ο προστάτης των δικαιωμάτων και όταν έρχεται η κρίσιμη στιγμή να βάζεις το κόμμα πάνω από τα δικαιώματα, και το τονίζω, δικαιώματα ως επιτοπλίστων παιδιών,
για να καλύψεις το κόμμα σου ή για να φέρεις το κόμμα σου. Αυτά θα τα κρίνει και ο κόσμος πάντως, κύριε Λιάκο. Εδώ είναι η κοινωνία και βλέπει. Συμφωνώ. Δεν πάει ως νέο άνθρωπο να με στεναχωρεί να βλέπω τέτοιες αντιλήψεις και τέτοιες καταστάσεις, ενώ θα μπορούσαμε να κάθουμε σε ένα τραπέζι και να συζητήσουμε για να βρεθεί η βέλτιστη λύση σε όποιο πρόβλημα υπάρχει. Γιατί από τη στιγμή που όλοι καταρχήν είναι σύμφωνοι. Ναι, αλλά εντάξει. Θα μπορούσε κάποιο να σα πει, ασχολείστε με τη στάση των άλλων κομμάτων και δεν ασχολείστε με το γεγονό ότι ένα σωρό βουλευτέ και υπουργοί, από ό,τι φαίνεται, μοιάζουν να μην το ψηφίζουν τελικά. Όχι, δεν ασχολούμαι με τη στάση των κομμάτων. Με ρωτήσατε ποια είναι η άποψη. Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει. Ρητορικά το λέω, κύριε Γιάκο. Ναι, ναι, ναι. Δεν σα εγκαλώ για όνομα. Σίγουρα, σίγουρα. Και γι' αυτό ο πρωθυπουργό έδωσε την απάντηση στο ότι θα υπάρχει ψήφος κατά συνείδηση. Ο καθένας μπορεί να πράξει αυτό το οποίο θέλει, χωρίς κανένα πρόβλημα στη συνέχεια. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λιάκο. Θέλουμε να σας καλημερίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Είστε καλά.